Βρισκόμαστε εδώ στο Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου για να μιλήσουμε τον κόσμο στην έννοια της γευσινοσίας του ελαιολάδου ως άρτημα και όχι σαν απλή μαγειρική ουσία. Και για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε πως προσθέτει γεύση και άρωμα στο φαγητό. Και ένα παράδειγμα είναι αυτό το ελαιόλαδο, το α του ωμέγα, στο οποίο έχει εντάξει επάνω στην ετικέτα του το αρωματικό του προφίλ, καθώς και κάποιες γευστικές προτάσεις στο τι θα μπορούσε να συνοδεύσει και να αναδείξει κάποιες συγκεκριμένες τροφές, συγκεκριμένα σούπες, λαχανικά, κόκκινο κρέας και φρουτοσαλάτες. Αυτό είναι το μέλλον, θεωρούμε, πάνω στο εθνικό μας προϊόν το ελαιόλαδο, και θα έπρεπε να αντιληφθούν και όλοι οι παραγωγοί ότι έτσι μπορούν να αναδείξουν το προϊόν τους, προτείνοντάς το για συγκεκριμένες χρήσεις στο να συνοδεύει συγκεκριμένες τροφές. Και αυτό θα καταστήσει το κάθε ελαιόλαδο διαφορετικό, και αυτό βοηθάει κιόλας άλλωστε, γιατί αν το πάρει ο καταναλωτής χωρίς να το ταιριάξει ιδανικά, θα δώσει ίσως ένα όχι και τόσο ευχάριστο αποτέλεσμα και θα άδικα θα χαρακτηριστεί το προϊόν κακό, ενώ απλά θα πρέπει να είναι οι πληροφορίες τόσο διακριτές για να μπορεί να το αναδείξει. Επίσης, εδώ κάνουμε στα πλαίσια του φεστιβάλ μια εισαγωγή στη γευσινοσία ελαιολάδου στα λεγόμενα food pairings, και προσφέρουμε στον κόσμο να δοκιμάσει διάφορες συνταγές δοσμένες με δύο διαφορετικά ελαιόλαδα, στα οποία μπορεί πολύ εύκολα να αντιληφθεί τις διαφορετικές εντάσεις και τα διαφορετικά γευστικά προφίλ που έχουν τα ελαιόλαδα, και έτσι να τα αντιληφθεί το καθένα έχει διαφορετική οντότητα. Μπορεί να δοκιμάσει, και παράλληλα και την Κυριακή αύριο θα έχουμε ένα αναλυτικό σεμινάριο, η οποία προσέλευση είναι δωρεάν, στο οποίο μπορούν να μάθουν πολύ περισσότερες πληροφορίες και θεωρητικές και πρακτικές. Ευχαριστούμε.